Το ξέρετε, φαντάζομαι. Τι είπε στον Παπαχελά? Το ρωτάει ο Παπαχελάς. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα? Τι τις αποθαρρύνει τους επενδυτάς? Και λέει ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Στο μυαλό των ξένων, λέει ο Παπαλεξόπουλος, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Ο κύριος πρωθυπουργός από το 19, γιατί φαινόταν μεταρρυθμιστής, ανέλαβε την πρωθυπουργία με μία λέξη, μεταρρύθμιση. Έχει μια εβδομάδα 10 μέρες το Παπαχελά. Μπορείτε να μας βρείτε το σχετικό? Θα στο βρω και σε βίντεο, σας στείλω κιόλας. Υπάρχει και σε βίντεο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα στο δώσω και σε βίντεο. Και σε βίντεο. Ότι είπε ο πρόεδρος και σε βίντεο. Η κατάσταση είναι απελπιστική, θα μας το δώσετε. Στο μυαλό των ξένων η κατάσταση είναι απελπιστική. Θα μου το βρείτε να το δώσετε. Δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση. Κύριε Πρωθυπουργέ. Θα στο φέρω. Θα στο φέρω. Θα στο φέρω. Όπως θα μου πείτε και εσείς μια συγγνώμη για την. Όπως θα μου πείτε και μια συγγνώμη ως σοβαρός άνθρωπος για αυτό που είπατε στο συνέδριο εσείς. Εγώ θα σας το φέρω. Περιμένω τη συγγνώμη. Η Ελλάδα λοιπόν έχει πάρει τον οικονομικό και εθνικό κατήφορο. Και ο πανικός σας φαίνεται, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε στοχοποιήσει εμένα και την ελληνική λύση. Το αντιλαμβάνομαι. Πολιτικά αντίπαλοι είμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με τον Πρωθυπουργό, είπε ότι ένα κακό αποτέλεσμα σε ευρωεκλογές δεν θα δημιουργήσει πολιτική αστάθεια. Είναι σταθερός. Ούτε θα μας οδηγήσει σε εθνικές εκλογές. Είναι αυτή η δική σας δήλωση? Ότι ένα αποτέλεσμα κακό δεν θα μας οδηγήσει σε εθνικές εκλογές. Το είπατε εσείς. Δεν το είπα εγώ. Το είπατε σε εξέντευξή σας. Το είπατε. Πολύ ωραία. Θα δυσκόλευε όμως τις μεταρρυθμίσεις μας. Μια ερώτηση μόνο θέλω. Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε για να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις που εσείς λέγατε από το 19? Πέστε μας. Θέλω 20 χρόνια, 30 χρόνια τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην πηγαίνει ο Έλληνας στην εφορία, στην έβοια, και τον εκβιάζει ο εφοριακός, ο οποίος είναι κομματικός σας τέλεχος. Η εφοριακός η διευθύντρια. Και αν δεν υπήρχαν οι πολίτες, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για τα λαμόγια. Ήταν, το βραβεύσατε. Ήταν ο Αυτιάς, ήταν ο Σπανάκης, ήταν εκεί άνθρωποι δικοί σας. Γιατί το βραβεύσατε? Γιατί το βραβεύσατε εσείς? Παρακαλώ στο σώμα η κυβέρνηση, να γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας. Γιατί βραβεύτηκε? Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Λοιπόν, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας. Γιατί βραβεύτηκε? Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Λοιπόν, δηλαδή. Σε δύο λεπτά. Όχι, μην μιλάτε για ψέματα εσείς. Ο καθέξιμ ψεύτης. Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Ο καθέξιμ ψεύτης δεν μπορεί να μιλάει για ψέματα. Περιμένω ακόμα τη συγγνώμη να πείτε. Μίλησε για πολιτική εξαπάτηση για τα χειρόγραφα. Και φύγατε και δεν είπατε συγγνώμη. Ενώ ο αντιπρόεδρός σας πουλούσε επί 5 χρόνια τα συγκεκριμένα χειρόγραφα. Και ένα συγγνώμη δεν είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό σημαίνει πολιτική αγένεια. Να ζητάς τα ρέστα από τον άλλον, όταν του χρωστάς και από πάνω. Εκεί που μας χρωστούσε να μας πήρε και το βόδι στο τέλος. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος είπε αυτό που είπα. Ότι δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει. Επί πρωθυπουργίας του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα θα ανέμεινε στο αν οι ξένοι μας βλέπουν έτσι, να ας πω εγώ μας βλέπουν οι ξένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εγκαλεί τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό δεν απάντησε όμως, για την ιστορία με την Γεκτέρνα. Οι Ευρωπαίοι μας εγκαλούν για τη Σύμβαση 717, για τους νεκρούς στα Τέμπη. Και τι κάνετε, κλείνετε τη Βουλή για να μην έρθει κουβέντα εδώ. Εμείς για τα Τέμπη δώσαμε έναν όρκο ζωής. Θα σας πάμε μέχρι τέλους. Θα πάμε φυλακή τους υπετίους. Τέλος. Έγινε της κακομοίρας σήμερα στη Βουλή, αναγκάστηκε ο άλλος και έφυγε, κόντεψε να γκρεμοτσακιστεί στις σκάλες, συρδιπλώθηκε ο Σαρδανάπαλος, έχασε το φως του όταν ο άλλος του είπε για τη ΔΟΗ Χαλκίδας. Βραβεύσατε αυτούς που τώρα είναι στον εισαγγελέα, τους επίορκους. Τους ρωμιάριδες. Και αυτή ήταν κομματικά στελέχη όλη τη Νέα Δημοκρατία. Από λίγη ώρα την κοπάνισε και έφυγε από τη Βουλή όταν άκουσε το όνομα Χαλκίδα. Την κοπάνισε και έφυγε.